Σε ένα κυβότιο που ηρεμεί σε οριζόντιο κάπεδο, ασκείται σταθερή δύναμη έφυσον 10 συνέκτη δύναμη. Γνωρίζουμε ότι το κυβότιο μετατοπίζεται στην οριζόντια διεύθυνση κατά αίσθησον 15 μέτρα. Προσδιορίστε το έργο τη F όταν η διεύθυνση τη σχηματίζει με τη διεύθυνση τη κίνηση του κυβωτίου γωνία πρώτον φ1 ίσον 30 μοίρε και δεύτερον φ2 ίσον μείον 45 μοίρε. Οι δυνάμει που ασκούνται στο σώμα είναι οι εξή. Η δύναμη του βάρου, η κάθετη αντίδραση FK από το δάπεδο και η δύναμη F υπογωνία. Ας δούμε μία αναπαράσταση της κίνησης που πραγματοποιεί το κυβότιο όταν το ασκείται η δύναμη F υπογωνία φ1 30 μοιρών. Στο κυβότιο ασκείται η δύναμη F υπογωνία φ1. Τη χρονική στιγμή είναι 0. Το ασκούνται η δύναμη του βάρους κάθετα στην κίνηση και η δύναμη FK κάθετα προς τα πάνω. Οι δύο συνιστώσεις της F είναι η FH και η FC όπως φαίνεται στο σχήμα και το κυβότιο μετατοπίζεται κατά S μέχρι τη χρονική στιγμή T1. Τέλο μια δύναμη δίνεται από τη σχέση έργο F ίσον F επί ΔΧ, όπου ΔΧ είναι η μετατόπιση που η δύναμη F προκαλεί στο εξεταζόμενο σώμα, στη συγκεκριμένη περίπτωση στο κυβότιο. Θα εφαρμόσουμε λοιπόν τη σχέση αυτή. Στην άσκηση, το κυβότιο μετατοπίζεται κατά ΔΧ ίσον S ίσον 15 μέτρα. Επομένως, το έργο της F θα δίνεται από τη σχέση F επί S. Καλούμε αυτή τη σχέση ένα τόνος. Η F ασκείται υπογωνία φ1 και το κυβότιο μετατοπίζεται μόνο στην οριζόντια διεύθυνση άξονα χ τον χ. Επομένως, έργο θα παράξει μόνο η συνιστώσα της F στον άξονα τον χ. Η συνιστώσα της F στον άξονα τον χ δίνεται από τη σχέση FH ίσον F επί συν εμί τον φ1. Καλούμε αυτή τη σχέση σχέση 2. Από τις σχέσεις 1 τόνος και 2 έχουμε έργο της F θα ισούται με FH επί S, δηλαδή F επί συνημήτρων φ1 επί S, δηλαδή τελικά με αντικατάσταση των γνωστών μεγεθών έχουμε 10 συνέκτη δίνες επί συνημήτρων των 30 μοιρών επί 15 μέτρα. Τελικά το έργο της F θα ισούται με 75 επί ρίζα 3 τζάουλ. Στην περίπτωση που η F σχηματίζει γωνία φ2 με τη διεύθυνση της κίνησης, αυτό που αλλάζει είναι η συνιστώσα της F, η οποία θα υπολογίζεται τώρα από τη σχέση 3. FH θα ισούται με F επί συνημήτρων φ2. Από τη σχέση 1 τόνος και 3 έχουμε έργο της F θα ισούται με FH επί S, δηλαδή F επί συνημήτρων φ2 επί S, δηλαδή 10 συνέκτη δίνες επί συνημήτρων τα μείον 45 μοιρών επί 15 μέτρα. Τελικά υπολογίζουμε ότι το έργο της F θα ισούται με 75 επί ρίζα 2 τζάουλ.